Θέλουμε την επίσημη συνέντευξη τύπου που διοργανώνει η ΣΑ για το ΛΙΚΑΠ 2012-2013 που είναι αφιερωμένο στον Νίκο Σαμαρά. Τη διοργάνωση αυτή πραγματοποιεί η ΕΣΑ, ο πρόεδρος ο οποίος Θανατώρος είναι εδώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνει την τιμή και η τοπική και τα τοπικά μέσα, από όλοι οι συνεργάτες δημοσιογράφοι από το ΣΑ μέσα στην Αθήνα. Να ξεκινήσουμε να παρουσιάσουμε το πάνελ, να περάσουμε σιγά σιγά στο επίσημο μέρος της συνέντευξης. Μαζί μας μας έχουν κάνει την τιμή και βρίσκονται εκπρόσωποι από την περιφέρεια. Ξεκινάμε από τον κύριο Γιώργο Δέδε, είναι ο αντιπεριφερειάρχης Κορίνθου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, Κορινθίας. Στη συνέχεια έχουμε κοντά μας τον δήμαρχο Βέλου Βόχας, τον κύριο Ανίβα Παπακυριάκο. Βέβαια είναι κοντά μας ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ, ένα σωματείο αναλογόμενων πεδοσφαιριστών, η Λίγκα του Βόλεϊ, όπως λέμε στην καθημερινή μας γλώσσα, ο κύριος Παντελής Θανατώρος. Και ο κύριος Ρωμανός, ο οποίος είναι πρόεδρος του Παμοχαϊκού, αλλά επίσης είναι και μέλος του ΔΣ της ΕΣΑΠ και έχει βοηθήσει στο να φιλοξενηθεί η διοργάνωση εδώ στο Μαραχάτι και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρε, ξεκινάτε να ακούσουμε και να ευχαριστήσουμε τον μεγάλο σου δίσκο. Και εγώ με τη σειρά μου σας καλωσορίζω στο δεύτερο ΛΙΚΑΠ που διοργανώνει η ΕΣΑΠ. Καταρχήν, η συγκεκριμένη διοργάνωση είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι έχοντας ως δεδομένο ότι το πόρε πρέπει να ξεκινάει από την περιφέρεια, ακολουθούμε τη γραμμή του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε όλες οι εκδηλώσεις της ΕΣΑΠ γίνονται και θα γίνονται σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται ομάδες Α1 εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων και από εκεί και πέρα όταν ολοκληρώσουμε αυτό το κύκλο θα προχωρήσουμε και στην υπόλοιπη περιφέρεια, γιατί θεωρούμε ότι το άθλημα του βόλεϊ, εκεί που μπορεί να ανθίσει και πραγματικά να υπάρξει ανάπτυξη που θέλουμε, είναι μέσω της περιφέρειας. Το δεύτερο δεδομένο είναι, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πρόσφατα είχαμε ένα λυπηρό γεγονός, το χαμό του Νίκου Σαμαρά, και ως ελάχιστο φόρο τιμής, κρίναμε ότι πρέπει η συγκεκριμένη διοργάνωση να αφιερωθεί εις μνήμη του. Σας δίνω και ένα νέο το οποίο είναι της τελευταίας στιγμής, ότι μόλις προλίγου ενημερώθηκα ότι η σύζυγος του Νίκου Σαμαρά θα μας κάνει την τιμή να παρευρεθεί στη συγκεκριμένη διοργάνωση και αυτό πραγματικά μας συγκινεί και μας δημιουργεί μια διπλή ευθύνη ώστε όλα τα πράγματα να γίνουν όπως πρέπει για να τιμήσουμε αυτόν τον αθλητή όπου πραγματικά ανήκε σε μια γενιά όπου έχει στηριχθεί όλο το ελληνικό βόλεϊ τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Μακάρι να μπορέσει το ελληνικό βόλεϊ να βρει και άλλη μια φωνιά, άλλη μια σειρά τέτοιων αθλητών, όπως ήταν ο Νίκος Σαμαράς, για να μπορέσει να δημιουργήσει το επόμενο σκαλοπάτι για το μέλλον. Επανερχόμενος στην εκδήλωση, θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και την Περιφέρεια και τον Δήμο, όπως επίσης και τον Παμοχαϊκό, διότι πραγματικά οι άνθρωποι από την πρώτη στιγμή μας βοήθησαν και μας βοηθούν ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια άρτια διοργάνωση. Οι ομάδες οι οποίες θα συμμετέχουν είναι ο Ολυμπιακός, είναι ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, η Κηφισιά και ο ΠΑΟ. Ομάδες οι οποίες είναι υψηλού επίπεδου, όλες οι ομάδες πρωταγωνιστούν και θεωρούμε ότι θα γίνει ένα πολύ ανταγωνιστικό τουρνουά. Εμείς ως ΕΣΑΠ δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στο συγκεκριμένο θεσμό. Και γι' αυτό έχουμε, είναι η δεύτερη χρονιά, όπου έχουμε στην προκήρυξή μας έχουμε βάλει και χρηματικό έπαθρο. Θεωρούμε ότι παρόλο την οικονομική συγκυρία, ό,τι εκδήλωση κάνει η ΣΑΠ, προσπαθούμε να δώσουμε και κάποια κίνητρα στις ομάδες, ώστε να είναι ακόμα περισσότερο πιο ανταγωνιστικές. Η διοργάνωση θα γίνει στο γήπεδο του Παμοχαϊκού. Το ξέρετε όλοι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, ένα φιλόξενο γήπεδο, ένα τηλεοπτικό γήπεδο. Θεωρούμε και ελπίζουμε ότι θα είναι γεμάτο. Ευελπιστούμε να είναι πάνω από 500-600 φύλαθλοι στο γήπεδο. Πέραν αυτού έχουμε ετοιμάσει κάποιες εκπλήξεις, τις οποίες βέβαια όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να σας πούμε τώρα γιατί αλλιώς δεν θα είναι εκπλήξεις. Θα γίνει μια διοργάνωση η οποία θα βασίζεται σε δύο δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο θα είναι το αγωνιστικό, όπου όπως σας είπα οι ομάδες και για λόγους πρεστής αλλά και για λόγους ουσίας όλες θα θέλουν να σηκώσουν την κούπα. Αλλά το δεύτερο είναι ότι θα προσπαθήσουμε για πρώτη φορά να συνδυάσουμε
το στενό αγωνιστικό-ανταγωνιστικό με το διασκεδαστικό. Δηλαδή θα κάνουμε παράλληλες εκδηλώσεις μεταξύ των δύο αγώνων της Παρασκευής, πριν τους αγώνες, πριν το τελικό, ώστε να μπορέσουμε να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Θα δείτε, πιστεύω, πράγματα τα οποία στην Ελλάδα δεν θα έχουμε δει, τουλάχιστον σε επίπεδο ομάδων. Ομάδων εννοώ της Α1. Ελπίζουμε ότι όλα όσα έχουμε σχεδιάσει στο χαρτί θα βγουν και στην πράξη, και εφόσον γίνει αυτό το πράγμα, πραγματικά θεωρώ ότι θα έχουμε κάνει μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Θα δώσω το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Δέδε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την παρουσία σας σε αυτό το πρόσημα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από αυτό που είπε ήδη ο πρόεδρος ΕΣΑΠ, δηλαδή το γεγονός ότι για την ΕΣΑΠ το βόλιο ξεκινάει από την περιφέρεια, και να το συγχαρώ που αυτή την αντίληψη με τόλμη την κάνει πράξη. Άλλωστε η διοργάνωση του Final Four εδώ, στον ομό μας, στην πολιτεία, αυτό το αποδεικνύει και είναι για μας μια ξεχωριστή τιμή και χαρά, την φιλοξενία μιας τέτοιας υψηλού επίπεδου διοργάνωσης. Είμαστε στην πατρίδα που γέννησε, συστηματοποίησε και οργάνωσε την ιδέα του αθλητισμού, όχι απλά σαν μια κοινωνική δραστηριότητα, αλλά σαν ένα στατικό στοιχείο της παιδείας της και του πολιτισμού της. Και νομίζω σε αυτή την πατρίδα μπορούμε σήμερα, που περνάει τις πιο δύσκολες μέρες εδώ και δεκαετίες, να την επαναφέρουμε αυτή την ιδέα ως πρόταση ζωής. Αυτό εμείς στην πολιτεία το καταλαβαίνουμε και βλέπουμε, για παράδειγμα, τη διαφορά που υπάρχει στη συνείδηση των νέων μας με τον Παπαχαϊκό και την για δεύτερη χρονιά πληροφόρα παρουσία στη μεγάλη κατηγορία. Πόσο δηλαδή πολύ επηρεάζει και δημιουργεί μια μεγάλη ελκτική δύναμη για τους νέους, αλλά για την ευρύτερη συνείδηση της περιοχής, ο αθλητισμός και τα γεγονότα.